Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Αργολίδα να δούμε τι γίνεται, καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Καζάς. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Γεια σου Πάνο, γεια σου Πελοπόννησο, γεια σου Μεθυνία. Μιχάλη, πες μας λοιπόν τι έχουμε εκεί. Ο δήμαρχός σας λίγο πριν λίγο είπε ότι εσάς σας αποχαιρέτησε ο Ζορμπάς. Εδώ αντίθετα μάλλον τον περιμένουμε, διότι όλες οι αρχές εστιάζουν γύρω στις 4 το απόγευμα ότι θα είναι το πικ της όλης κακοκαιρίας. Γενικά εδώ στην Αργολίδα δεν έχουμε τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως τεράστια ή ανυπέρβλητα. Κύριε, υπάρχουν 4 περιοχές στις οποίες υπήρξαν προβλήματα. Τα μεγαλύτερα ήταν στην είσοδο του Κρανιδίου, στον Άγιο Μιλιανού και στο Πορτοκέλιο, που είχαμε πολύ ύψος βροχής, με συνέπεια να υπάρχουν πλημμυρισμένα σπίτια και να γίνουν αντλήσεις ύδατος. Επίσης, ένα μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν κάποια στιγμή από δέντρα που έκλεισαν το δρόμο Επιδαύρου Κορίνθου. Μετά όμως την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας άνοιξε και υπάρχει ούτε εκεί πρόβλημα. Το κομμάτι της Αργοναυλίας, που είμαστε πιο κοντά κι εμείς, μεγάλα προβλήματα δεν υπήρχαν. Το Δήμο Ναυλίων ίσως ελάχιστα, όπως μας είπε ο αντιδήμαρχος ο Σταύρος ο Γαβρίλος, ελάχιστες περιπτώσεις, κλαδιά, αν έχουν ουσιαστική σημασία. Αντίθετα, στην περιοχή του Άργου υπήρχαν μεγαλύτερα προβλήματα, αφού υπήρξαν κατολιστήσεις στον δρόμο, στην παλιά εθνική οδό Άργου της πόλεως, στο ύψος του Κολοσούρτη, και δοκιμάζεται και λιγάκι η περιοχή του Κιβερίου και στο Σκαπιδάκι, όπου κάποιος χήμαρος έχει ρίξει όλο το νερό μέσα στο χωριό. Υπάρχουν και εκεί κάποια σπίτια με πρόβλημα. Στη θάλασσα δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πλήρης μνημεία, όπως μας είπε ο υπολιμενάρχης Ναυτίου, ο πλωτάρχης ο Παναγιώτης ο Κωτός. Όσο είναι ανατολικός ο άνεμος, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολύ μικρά προβλήματα στην περιοχή της Ανατολικής Αργολίδας, στο Πρωτοχέλη. Στην περιοχή εδώ, βαθιά στον Αργολικό, δεν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα. Επίσης, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κ. Παπακοσταντίνου, μας είπε ότι πέραν από ένα μικρό δέντρο δεν είχε καμία άλλη κλίση πυροσβεστική υπηρεσία για καταστροφές. Να προσθέσω ακόμη ότι στην περιοχή της Νέας Κύου υπήρξαν κάποια πολύ λίγα σπίτια τα οποία είχαν πρόβλημα και αντλήθηκαν νερά. Και γενικά ότι τα πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερα από ό,τι θα περιμέναμε. Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστώ. Ναι. Επαναλαμβάνω ότι περιμένουμε το μεγαλύτερο, ας πούμε, το κύμα κακοκαιρίας να είναι περίπου μετά από μία ώρα. Μάλιστα. Οπότε θα πούμε περισσότερα, Μιχάλη, στο... Ναι, ολοκλήρωσε, Μιχάλη, ολοκλήρωσε. Πάνω ότι ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Χιβιδόπουλος, μας διαβεβαίωσε ότι όλα τα μηχανήματα του Δήμου, όπως και οι εργολάβοι που, με τους οποίους συνεργάζεται η περιφέρεια, βρίσκονται στα σημεία κινδύνου, θα λέγαμε, που είναι ξεριά στο ποταμό, λίγο έξω από το Άργο. Μάλιστα. Μιχάλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα πούμε και περισσότερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Μεσόγειος το βράδυ, να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο το δελτίο μας έφτασε στο τέλος. Περισσότερα θα πούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Μεσόγειος το βράδυ. Καλώς σας απόγευμα.